Μεγάλες προσδοκίες έχουν αναπτύξει οι περιοχές που διαθέτουν ιαματικές πηγές, ωστόσο τα πράγματα έτσι όπως διαμορφώνονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν είναι πολύ αισιόδοξα. Πραγματοποιήθηκε δε στην Πρέβεζα η μερίδα του συνδέσμου πόλεων με ιαματικά λουτρά. Τους στόχους της ποιοτικής αναβάθμισης του ιαματικού τουρισμού θέτει ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας. Βασικό αίτημα που θέτουν προς το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης είναι ο χρόνος παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης να είναι τουλάχιστον για 30 χρόνια και όχι 10 όπως ορίζεται στο νέο νόμο. Όλα τα ζητήματα και οι εξελίξεις αναλύθηκαν σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα. Δυστυχώς οι προτάσεις του Συνδέσμου δεν έγιναν αποδεκτές. Με αποτέλεσμα σήμερα, μετά από 1,5 χρόνο στασιμότητας, κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια να ξεκινήσουμε ένα νέο μαραθώνιο εγγράφων και παραβάσεων προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, αλλά και μέσα από την Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων, για να τροποποιήσουμε είτε το νομοσχέδιο είτε τις εγκυκλίωση. Πρώτο λοιπόν και πιο σημαντικό προς το αναπτυξιακό σκέλος, πιστεύω ότι αυτό που υπόθηκε και προηγούμενα ότι τα 10 χρόνια δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να γίνει ανάπτυξη. Και ως εκ τούτου, αυτό το σύστημα μπαίνει σε παθητική κατάσταση, αντί να χαρακτηρίζεται από κίνηση και δυναμική. Προτείνουμε η παραχώρηση να γίνει τουλάχιστον 30 χρόνια, έτσι ώστε να μπορούν οι διαμαντικές πηγές και σε αναπτυξιακά προγράμματα, αλλά και να υπάρξει ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές. Ως προς το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Σύνδεσμος πίστευε αλλά και πιστεύει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να παίζει τον πρώτο ρόλο και κύρια ως προς την παραχώρηση χρήσης και διανομής του φυσικού πόρου. Παράλληλα διεκδικούμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της κυριότητας των διαμαρτυρικών πηγών να παραμείνει στους Δήμους εκεί όπου υπήρχε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Πρέβεζα. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί το κράτος να έρθει και να γίνει ιδιοκτήτης.